Θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια θα έλεγα ότι έχουμε εθιστεί σε ατέλειωτες σειρές ανθρώπων που προσπαθούν να προμηθευτούν τα φάρμακά τους και δεν μπορούν, ακόμα σε ιατρία του ΙΚΑ τα οποία πραγματικά δεν έχουν ούτε γάζες για να αντιμετωπίσουν έκτακτες περιπτώσεις. Η ερώτηση λοιπόν είναι, μετά από αυτό, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί από άποψη ελλείψεων υλικών αλλά και ιατρικού προσωπικού στο δημόσιο τομέα της υγείας σήμερα στην Ελλάδα. Υπάρχουν δύο διαφορετικά θέματα. Το ένα είναι η έλλειψη υλικών και προσωπικού στο δημόσιο σύστημα, το οποίο εξυπηρετεί ή θα πρέπει να εξυπηρετεί το μεγαλύτερο αριθμό των πολιτών. Έχουν καταγραφεί οι έλλειψεις. Και έχουν καταγραφεί όχι μόνο από τα όσα αναφέρονται από τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, αλλά και από τους ίδιους τους ασθενείς. Έχουμε λοιπόν μια πολύ μεγάλη δυσκολία πια να εξυπηρετήσουν αυτά που θα έπρεπε να εξυπηρετούν. Ένα δεύτερο όμως κομμάτι, που επίσης είναι σημαντικό και πολλές φορές κανένας δεν συζητάει, είναι αυτοί που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στους ασθενείς και που είναι άνθρωποι που μέχρι χθες είχαν μια κανονική ζωή. Ήταν ασφαλισμένοι, πλέον δεν μπορούν, είτε γιατί είναι άνεργοι, είτε γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν ασφαλιστικές τους εισφορές. Συνολικά λοιπόν, ο δημόσιος χώρος της υγείας που θα έπρεπε να καλύπτει το ελάχιστο είναι προβληματικός. Το βλέπουμε καθημερινά στις τηλεοράσεις, στα ρεπορτάζ, το αναφέρουν οι εφημερίδες. Δεν το αρνούνται οι άνθρωποι που εκπροσωπούν την κυβέρνηση. Επομένως, σε έναν καιρό μεγάλης οικονομικής κρίσης, έχουμε και μια υγειονομική κρίση. Κρίση πρόσβασης, η οποία πια δημιουργεί χαρακτηριστικά ανθρωπιστικής κρίσης. Εγώ είχα πρωτομιλήσει πριν περίπου από 2 χρόνια για αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να κάνω την Κασάνδρα. Δεν έχει και νόημα πάνω σε κοινωνικά ερείπια, αλλά αυτή τη στιγμή αυτή είναι η εικόνα. Σας δίνω ένα νούμερο, το οποίο είναι χαρακτηριστικό από τα ιατρία των γιατρών του κόσμου, που αποκτήσανε όλη αυτή την τεράστια σημαντικότητα τους τα τελευταία χρόνια. Από 8% Ελλήνων ασθενών που είχαμε, σήμερα στους 60 περίπου χιλιάδες ασθενείς μας, είναι πάνω από το 50%. Είχαμε δηλαδή έναν εφταπλασιασμό ανθρώπων που δεν είχαν πρόσβαση. Είναι οι τελευταίοι των τελευταίων που δεν βρίσκουν λύση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μιλάμε συνολικά για μια κρίση στο χώρο της δημόσιας υγείας και ως τέτοια πρέπει να την αντιμετωπίζουμε. Ναι, γιατί εντάξει, τα νούμερα είναι συγκλονιστικά. Υποτίθεται ότι υπάρχουν επίσημα 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι άνεργοι και 500.000 άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση, δεν είναι ανασφάλιστοι μακροχρόνια. Αυτοί οι άνθρωποι υποχρεώνονται να πληρώσουν κάποια εισιτήρια, από ό,τι ξέρω. Ναι, βέβαια. Να πούμε ότι μιλάμε σχεδόν για το 30% του πληθυσμού. Σωστά. Είναι ένα τεράστιο νούμερο για μια χώρα που δεν είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Αν προσθέσει κανένας αυτό και ανθρώπους οι οποίοι πια δεν μπορούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, οι οποίοι είναι θεωρητικά ασφαλισμένοι, πρακτικά ανασφάλιστοι, αν προσθέσει κανένας αυτό τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να αγοράσουν τα φάρμακα διότι δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν, το δίλημα φαγητό ή φάρμακα έχει έρθει. Είναι υπαρκτό στην ελληνική κοινωνία. Αν προσθέσει κανένας αυτούς οι οποίοι πρέπει να περιμένουν πολλούς μήνες για να έχουν μια θεραπεία σε πιο σοβαρές ασθένειες, γιατί δεν βρίσκουν, άρα αναγκάζονται να πάνε στον ιδιωτικό τομέα, καταλαβαίνουμε ότι λέμε για μια κατάσταση που είναι κρίση από μόνη της. Και όποιες συζητήσεις γίνονται για αλλαγές στο σύστημα υγείας, δεν έχουν κανένα νόημα όταν αφήνουν σχεδόν τους μισούς. Με την εξέλιξη που έχουμε, εκεί πάμε, από τους πολίτες εκτός συστήματος υγείας. Αν αναλογιστεί κανένας δε σε αυτό, ότι κρίσιμοι τομείς που θα έπρεπε ακόμα και σε χρόνια, τα πρώτα χρόνια μετά τον πόλεμο καλύπτονταν. Οι έγκυες γυναίκες που δεν έχουν πρόσβαση, οι ανασφάλιστες. Ο εμβολιασμός των παιδιών, για το οποίο έχουμε μιλήσει και έχουμε ξαναμιλήσει. Τα οποία σήμερα ούτε εμβολιασμοί γίνονται σήμερα. Εμβολιασμοί σε ανασφάλιστα παιδιά δεν συμβαίνουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το έχουμε προβληματικό πει. Είναι αυτό. Προφανώς είναι προβληματικό και είναι ακόμα πιο προβληματικό ότι κανένας δεν μιλάει για αυτό το πράγμα. Η δική μας η γενιά πήγαινε στα πίκπα. Η γενιά των μανάδων μας, που μπορεί να ήταν πολύ φτωχή και ανασφάλιστη, γεννούσε σε κρατικά νοσοκομεία χωρίς πολλά. Σήμερα μια ανασφάλιστη γυναίκα χρειάζεται 800 ευρώ για να γεννήσει. Αν δεν τα έχει. Ένα παιδί που πρέπει να δει έναν παιδίατρο για να κάνει ένα εμβόλιο, που μπορεί να κοστίζει 50 και 60 ευρώ, αν δεν τα έχει, τι ακριβώς θα κάνει. Το καταγράφουμε καθημερινά αυτό το πράγμα. Θέλω να πω λοιπόν ότι όταν ακόμα και σε αυτά τα απλά ή ακόμα και σε πολύ πιο σοβαρά. Καρκινοπαθείς, άνθρωποι με χρόνιες ασθένειες, δεν έχουν λύσεις, τότε μιλάμε για ένα σύστημα υγείας που δεν είναι ούτε εθνικό, απέχει πολύ από το να είναι σύστημα υγείας και το κυριότερο για μένα, αντί να αέρει τις ανισότητες, τις κάνει ακόμα μεγαλύτερες. Μιλήστε για το εισιτήριο. Επειδή πολλοί τους ενδιαφέρει να μιλάνε μόνο με νούμερα,
αγνώντας ότι τα συστήματα υγείας δεν διαχειρίζονται προϊόντα, διαχειρίζονται ανθρώπους και ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά ακόμα και αν το ξεχάσουμε αυτό. Το εισιτήριο για παράδειγμα των 5 ευρώ, τι ακριβώς πρόσφερε στο δημόσιο σύστημα? Βοήθησε τα νοσοκομεία, μας έχει πει κανένας τίποτα γι' αυτό. Τι ακριβώς προσφέρει το να γίνει 25 ευρώ? Θέλω να πω λοιπόν. Υπονίζω ότι θα πάνε για τη βελτίωση των υποδομών υγείας, αν γίνει 25, λέω. Εγώ θα ήθελα να το δω και με νούμερα. Θα ήθελα κάποια στιγμή να μας πούν τα νοσοκομεία με τα 5 ευρώ τι ακριβώς καλύψανε. Και να αναλογιστεί κανένας, διότι και η μη πρόσβαση έχει κόστος. Όποιος θέλει να μιλάει για οικονομικά της υγείας πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και αυτό. Και η μη πρόσβαση έχει οικονομικό κόστος. Τι εννοείς με αυτό? Εννοώ ότι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να φτάσουν στο νοσοκομείο χάνουν εργατόρες, χάνουν, αν θέλετε, επιστρέφουν στα νοσοκομεία σαν έκτακτα, που σημαίνει μεγαλύτερο, πολύ μεγαλύτερο κόστος. Υπάρχουν έρευνες και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο που δείχνουν ότι η μη πρόσβαση κοστίζει πολύ περισσότερο στην οικονομία. Ξαναλέω, αφήνοντας έξω το αυτονόητο ότι κάθε άνθρωπος έπρεπε να έχει πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Μια γυναίκα, για παράδειγμα, η οποία φτάνει να γεννήσει στο μαιευτήριο και δεν την έχει δει ποτέ κανένας, έχουν αυξηθεί κίνδυνοι να γεννήσει ένα παιδί με προβλήματα. Το οποίο πλέον να το συντηρεί το κράτος όλο τον καιρό. Καταλαβαίνει κανένας ότι και αυτό δημιουργεί πολύ μεγαλύτερες ανισότητες. Άρα, όταν ουσιαστικά μιλάμε για ανασφάλιστους, θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα υγείας που θα καλύπτει καταρχήν τα πολύ βασικά, το σύνολο του πληθυσμού. Αλλιώς πρόκειται για διευθετήσεις οι οποίες δεν θα αφορούν σε λίγο το μισό πληθυσμό, άρα δεν θα έχουν καμία σημασία. Προφανώς οι ελλείψεις και αυτό που λες, η ανισότητα στην πρόσβαση στην υγεία, προέρχονται κιόλας από τις μειωμένες επενδύσεις κρατικές πάνω στην υγεία. Διαβάζω ότι η χρηματοδότηση του ΕΣΥ, σε εφημερίδες θα διαβάζω αυτό, από 3% του ΑΕΠ το 2004 μειώθηκε το 2008 στο 2,4% και μάλιστα αυτό το ποσοστό είναι μόλις το 6% των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού, έναντι 13,6% που αποτελεί το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Δηλαδή η Ελλάδα ξοδεύει, επενδύει, όπως θέλετε να το πούμε, στην υγεία τα μισά λεφτά από ό,τι οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Διάφοροι υποπτεύονται μετά από όλα αυτά ότι υπάρχει μια διαδικασία και πριν την κρίση να εμπορευματοποιηθεί και να ιδιωτικοποιηθεί ο τομέας της υγείας στην Ελλάδα. Μπορείς να μας πεις αυτό τι σημαίνει στην πράξη? Πάμε σε μια ιδιωτικοποίηση. Πάντα υπήρχε αυτή η τάση. Ο ιδιωτικός τομέας πολλές φορές λειτουργούσε παρασιτικά δίπλα στο δημόσιο. Δίπλα στο δημόσιο νοσοκομείο ήταν ένα ιδιωτικό κέντρο που είχε το ειδικό μηχάνημα το οποίο δεν λειτουργούσε στα νοσοκομεία. Τα έχουν καταγράψει τα ρεπορτάζ, όλοι ξέρουμε ότι συνέβαινε. Σήμερα οδηγούμαστε σε μια απαξίωση ενός συστήματος, στο οποίο θα οδηγήσει τους καλύτερους από τους ασθενείς, τους καλύτερους εννοώ αυτούς δυνατότητα που έχουν να πληρώσουν, σε ένα άλλο παράλληλο σύστημα υγείας. Αναμενόμενο είναι να συμβεί αυτό. Αυτό είναι επιλογή. Και όσοι δεν έχουν λεφτά να πάνε στον ιδιωτικό τομέα. Όσοι δεν έχουν λεφτά, ήδη έχουν οδηγηθεί σε ένα κοινωνικό κιάδα. Αυτός που σήμερα αποκλείεται γιατί είναι ανασφάλιστος και δεν μπορεί να φτάσει στο νοσοκομείο, δεν μπορεί να πάρει τα φάρμακά του, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα βρει τη λύση του πού. Στα κοινωνικά ιατρία. Ναι, μπορεί ως ένα μέρος να το βρει, αλλά δεν μπορεί να είναι κεντρική επιλογή. Όταν μιλάμε για σύστημα υγείας, θα πρέπει να είναι καθολικό, να έχει το ελάχιστο για όλους και να φροντίζει τη δημόσια υγεία. Τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει εδώ. Και αν θέλετε, αυτό που λένε οι άνθρωποι που έχουν το καλύτερο σύστημα υγείας στον κόσμο, οι Σουηδοί, κεντρικό σύνθημα ενός συστήματος υγείας πρέπει να είναι ότι πρέπει να μειώνει την αδικία και τις ανισότητες. Εδώ αυτό το σύστημα αυξάνει και τιμωρεί τους πιο φτωχούς. Από μόνο του οδηγεί όχι μόνο σε τεράστια προβλήματα και δημόσια υγεία, αυξάνονται ασθένειες που έχουν ξεχαστεί, έχουν προβλήματα πρόσβασης, πέφτει το προσδόκιμο. Τι άλλο κανένας πρέπει να περιμένει από το ότι πέφτει το προσδόκιμο, έχει πέσει, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 2 χρόνια. Και ακόμα δεν έχουμε όλες τις μετρήσεις. Έχουμε ένα σύστημα υγείας το οποίο θα οδηγήσει και σε κοινωνικά προβλήματα. Που κάποιοι θα έχουν, κάποιοι δεν θα έχουν. Ο Άνθωνης Πάτος Γεωργιάδης δήλωσε ευθαρσός ότι το κράτος πρέπει να περιοριστεί και άρα η λύση είναι η ιδιωτική ασφάλιση. Η πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική. Καταρχήν, ήδη ο ιδιωτικός τομέας έχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην υγεία, διότι ένα μεγάλο μέρος των ασθενών επιστρέφει στα νοσοκομεία, διότι δεν έχει δυνατότητα να πληρώσει. Προφανώς πρέπει να ξαναφτιαχτεί και αυτό από την αρχή. Εμένα με νοιάζει, γιατί αυτό κάνουμε στους γιατρούς του κόσμου, φροντίζουμε τους τελευταίους των τελευταίων, τους πιο φτωχούς. Αυτοί οι άνθρωποι. Κάποιος ο οποίος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Όχι γιατί το επέλεξε, γιατί είναι άνεργος, ή αν θέλετε ακόμη περισσότερο η οικογένειά του, τα παιδιά του, τα οποία δεν μπορούν να έχουν ευθύνες, αν θέλετε, καθόλου. Τι ακριβώς κάνει? Και ένα κράτος
σε όλο τον κόσμο λειτουργεί σαν ένα ελάχιστο εγγύησης για τους πιο φτωχούς ανθρώπους. Ο πολύ φτωχός άνθρωπος, ο άνεργος, για να μπορέσει να ξαναγυρίσει τη δουλειά πρέπει να είναι υγιής. Αν αυτόν τον άνθρωπο που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας τον αποκλείσουμε, του κάνουμε τη ζωή ακόμα πιο δύσκολη, κοινωνική εξαθλίωση θα δημιουργήσουμε. Και επειδή είμαστε στην Ευρώπη και δεν είμαστε στην Κίνα, να μην μας ενδιαφέρουν οι εξαθλειωμένοι άνθρωποι, όταν έχεις κοινωνική εξαθλίωση δεν μπορείς να έχεις ανάπτυξη. Αυτό που λένε όλοι οι οικονομολόγοι στον κόσμο, οφείλουμε κάποια στιγμή να το καταλάβουμε. Αν θέλουμε να πλησιάσουμε την Ευρώπη, δεν την πλησιάσουμε μόνο στους οικονομικούς δείκτες, θα πρέπει να την πλησιάσουμε σε όλα τα πράγματα. Το λέω αυτό γιατί συζητάμε και ξανασυζητάμε για νοικοκύρωμα. Το νοικοκύρωμα που σήμαινε μικρότερη σπατάλη από το πάρτι που γινόταν, είναι πολύ συγκεκριμένο. Και αν θέλεις, θα έπρεπε να υπάρχουν και οι πολιτικές ευθύνες αυτό. Δεν το κάνανε οι πολίτες. Δεν το κάνανε οι ασθενείς. Δεν είναι οι ασθενείς υπεύθυνοι για αυτά που γίνονται. Επειδή αναφέρθηκε τώρα στη σπατάλη και το πάρτι που γίνονταν, γιατί αυτό είναι το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση κατηγορεί κατά κύριο λόγο τους γιατρούς. Λέγοντας ότι οι γιατροί συμμετείχαν σε αυτό το πάρτι της άγριας εκμετάλλευσης μέσω υπερσυνταγωγήσης, που είχαν δηλαδή άκριες με φαρμακευτικές εταιρείες και προωθούσαν φάρμακα των συγκεκριμένων φαρμακευτικών με τα φακελάκια κλπ. Θέλω να μου πεις, πράγματι αυτό το πάρτι οι γιατροί ευθύνονται για τα περισσότερα από αυτή την ιστορία. Συνέβαινε, ναι, συνέβαινε. Όταν δίνονται ευθύνες θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες. Είναι αυτός έχει αυτή την ευθύνη και οδηγείται να λογοδοτήσει γι' αυτό. Και όχι γενικά και αόριστα εναντίον κοινωνικών ομάδων. Το δεύτερο ήταν επιλογές. Ακόμα και όταν συνέβαινε αυτό, ήταν μια κεντρική πολιτική επιλογή. Εγώ δεν έχω ακούσει κανέναν από τους προηγούμενους υπουργούς υγείας να κάνει και ένα δημόσιο υπολογισμό, να πει ότι φταίει. Ξαφνικά ρίχνουμε την ευθύνη σε αυτούς που λειτουργούσαν υγεία, ξεχνώντας ότι είναι οι άνθρωποι που το λειτουργούν το σύστημα και οι άνθρωποι που θα συνεχίζουν να το λειτουργούν και το κυριότερο στους ασθενείς. Σήμερα τιμωρούμε για τις ανεπάρκειες του πολιτικού συστήματος τους πιο φτωχούς που χρειάζονται το σύστημα υγείας. Εδώ όμως η κυβέρνηση πάλι στο νοικοκύρεμα. Ισχυρίζεται πάλι οι γιατροί επειδή έχουν σχέση με φαρμακοβιομηχανίες κλπ. Αυτή είναι η κατηγορία εννοώ. Λέει ότι αντιστέκονται και στην εισαγωγή των φθηνών για νόσημα, φαρμάκων φθηνών για τους φτωχούς, λέει η κυβέρνηση. Τι ισχύει σε αυτό τότε? Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία θα πρέπει να γίνει επί της ουσίας. Και πρέπει ο κόσμος να καταλάβει τι ακριβώς είναι τα γενώσιμα. Έχει διαφορά γενώσιμα που φτιάχνονται στην Ελλάδα, για παράδειγμα, από γενώσιμα που φτιάχνονται σε μια χώρα του τρίτου κόσμου, χωρίς να θέλω να το υποτιμήσω αυτό το πράγμα. Ποιος ελέγχει? Και επίσης, εκείνο που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι προσπαθώντας να μειώσουμε τις τιμές, δεν μπορεί να δημιουργούμε μια ολιγοπωλιακή κατάσταση, η οποία αύριο, επειδή θα έχει μια μονοπωλιακή και μια προφανώς προνομιακή σχέση, θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να εξαρτάσει από αυτούς. Υπάρχουν επίσης φάρμακα τα οποία δεν υπάρχουν και νόσημα, τα οποία θα φύγουν από την ελληνική αγορά. Άρα, κανένας πρέπει να δει όλες τις διαστάσεις. Και αντί να είναι μια μονόπλευρη συζήτηση, ποιος θέλει και ποιος δεν θέλει τα φθηνά φάρμακα, να υπάρχει και μια εθνική στρατηγική. Ξέρω, δεν είναι μια εύκολη μια τέτοια συζήτηση, αλλά πρέπει να γίνει. Τι ακριβώς θέλουμε? Θέλουμε ελληνικά φάρμακα. Και επίσης να δει κανένας τι προσφέρει στην ελληνική οικονομία ο κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας. Ξανά όμως να δούμε ότι ακόμα και με φτηνά πιθανό φάρμακα, ένα μεγάλο μέρος του κόσμου δεν έχει πρόσβαση σε αυτά. Γι' αυτό δεν μιλήσει κανένας. Ακόμα δηλαδή, όσο και να είναι φτηνά, ο άλλος δεν έχει να τα αγοράσει. Κάποιος ο οποίος έχει μηδενικό εισόδημα. Πώς να το αγοράσει και έχει σοβαρή ασθένεια. Αν πάμε κάτω, είμαστε στα γραφεία των γιατρών του κόσμου, αν κατεβούμε στο ισόγειο και μιλήσετε με ασθενείς, θα σας πούνε ότι. Και θα δείτε και πολλούς που είναι και ασφαλισμένοι. Αναζητούν να βρουν δωρεάν φάρμακα, το οποίο είναι φάρμακα που μας έχουν φέρει άλλοι άνθρωποι. Για αυτούς τους ανθρώπους τι θα κάνουμε? Αν κανένας θέλει να δει συνολικά το πρόβλημα υγείας, πρέπει να αντιμετωπίσει και αυτό. Αλλιώς, απλά να μιλάμε μόνο για ασφαλισμένους που δεν είναι μειούμενοι, σας ξαναλέω ότι δεν λύνει το πρόβλημα, απλά το ανακυκλώνει. Εμάς εδώ μας νοιάζουν και αυτοί οι άνθρωποι. Τι θα κάνουμε με αυτούς? Επίσης, να προσθέσουμε ότι η συζήτηση για τα φάρμακα γίνεται έπειτα από τη μνημονιακή δέσμευση, η οποία λέει ότι αυτό είναι το όριο. Θα πρέπει να ξεκινάμε αλλιώς. Ναι, να συζητήσουμε, μειώσουμε τις τιμές, να μειώσουμε την πολυφαρμακεία, αλλά με βάση τις ανάγκες των ασθενών και όχι γιατί κάποιος τρίτος έβαλε ένα όριο το οποίο κανένας δεν ξέρει αυτή τη στιγμή. Αν μπορούμε να το φτάσουμε, δεν μπορούμε να το φτάσουμε. Αν αύριο αυτό γίνει ακόμα μεγαλύτερο, τι ακριβώς θα γίνει? Άρα η συζήτηση πρέπει να γίνει, νομίζω, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, με έναν διαφορετικό τρόπο και πρώτα με τις ανάγκες των ασθενών. Και βεβαίως να κάνουμε οικονομία. Κανένας δεν λέει όχι. Αλλά πώς
Και όχι σε βάρος της υγείας των πολιτών. Ναι, και όχι γιατί κάποιος μας το επιβάλλει τραβώντας μια κόκκινη γραμμή και λέγοντας αυτό είναι το κόστος, δέστε τι θα κάνετε. Δεν γίνεται έτσι. Παίρνουμε τώρα σε ένα ζήτημα, ξέρεις, ποιες ακριβώς είναι οι συνθήκες εργασίας των γιατρών στην Ελλάδα και ποια είναι και η αμοιβή τους. Γιατί ξέρεις, μέχρι πριν από μερικά χρόνια οι γιατροί θεωρούνται σαν μεσαία τάξη. Ήταν ένα πολύ καλό επάγγελμα, προσωποφόρο κλπ. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα από αυτή την άποψη των γιατρών και επιπλέον πόσο οι ελλείψεις υλικών και συναδέλφων τους μέσα στα δημόσια νοσοκομεία επηρεάζει τη δουλειά τους. Υπάρχουν δύο σημεία. Το ένα είναι αν οι γιατροί μπορούν να ζήσουν με έναν αξιοπρεπή τρόπο. Είναι προφανές πια ότι τα εισοδήματά τους συγκρινόμενα, ιδίως αυτούς που δουλεύουν στο δημόσιο νοσοκομείο, γιατί στον ιδιωτικό τομέα, μπορεί κανένας να πει ότι εν πάση περιπτώσει καθορίζεται και από την ικανότητα κανενός, το δυνατότητα να έχει πελατολόγιο. Είναι μια άλλη συζήτηση. Όπου εκεί ισχύουν και οι νόμοι της αγοράς, όπου έχουν τα ίδια προβλήματα που έχει και η πολλή επικοινωνία. Αλλά στα δημόσια νοσοκομεία ακούμε ανθρώπους που πληρώνονται για τις εφημερίες τους 4 και 5 και 6 μήνες μετά. Δουλεύουν πάρα πολλές ώρες σε κακές συνθήκες. Οι γιατροί στα δημόσια νοσοκομεία έχουν ένα ηρωικό ρόλο. Κρατάν το σύστημα, ακόμα και αν είναι απαξιωμένοι, ακόμα και αν είναι κακοπληρωμένοι. Ιδίως δε νέοι συνάδελφοι. Ναι, παιδιά, που ξεκινάνε. Πρέπει να περάσουν χρόνια αναμονής. Έχουμε φυγή γιατρών στο εξωτερικό. Αυτό μην το παραγνωρίζουμε. Σε λίγο καιρό θα λείπει μια ολόκληρη γενιά νέων γιατρών από τα νοσοκομεία. Και επίσης με αμοιβές που δεν είναι μεγάλες. Ακούγα σήμερα κάποιον γιατρό του ΕΟΠΗ που λέει ότι παίρνει 1000 ευρώ. Το 1000 ευρώ πιθανόν σε καιρούς που υπάρχει τόσο μεγάλη ανεργία ακούγεται πολύ, αλλά για έναν άνθρωπο που έχει δουλέψει και έχει σπουδάσει τόσα πολλά χρόνια είναι πολύ. Επομένως νομίζω ότι άσχημα πληρωμένοι σε σχέση με συναδέλφους τους, αλλά το κυριότερο σε συνθήκες που δυσκολεύουν τα πράγματα όλο και περισσότερο. Διότι ένας γιατρός νοιάζεται για τον ασθενή του σε νοσοκομείο. Αν δεν έχει τη δυνατότητα να τον βοηθήσει, αν δεν έχει τη δυνατότητα να του δώσει τα φάρμακα, ξέρετε, η θέση του είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και ξαναλέω, το σύστημα υγείας, ένα οποιοδήποτε σύστημα υγείας, όπως και αν θέλει κανείς να τον ονομάσει, όπως θέλει να το έχει, ξεκινάει και τελειώνει από τους γιατρούς. Αν έχεις ανθρώπους που το λειτουργούν, οι οποίοι δεν είναι ευχαριστημένοι, οι οποίοι νιώθουν αδικημένοι και θυμωμένοι, είναι ένα σύστημα που θα έχει προβλήματα. Δεν μπορεί κανένας να φτιάξει σύστημα υγείας δείχνοντας το δάχτυλο συνεχώς στους γιατρούς και βάζοντάς τους απέναντι. Και γι' αυτό βλέπετε και την αντίδρασή τους, παρόλο που παραδοσιακά ο χώρος των γιατρών είναι ένας χώρος μάλλον πολιτικά συντηρητικός. Δηλαδή βρίσκεται κοντά στην κυβέρνηση και βλέπετε ότι και οι ίδιοι αντιδρών. Και το κυριότερο, ένα νέο παιδί που ξεκινάει σήμερα να κάνει ιατρική, έχει ένα απόλυτα αβέβαιο μέλλον. Μια και μιλήσαμε για την ανθρωπιστική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα. Πολλοί γιατί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν, να αντιπαλέψουν αυτή την ανθρωπιστική κρίση, ιδρύοντας ή συμμετέχοντας εθελοντικά, χωρίς χρήματα δηλαδή, σε κοινωνικά ιατρία. Η ερώτησή μου είναι τι είναι και πώς λειτουργούν τα κοινωνικά ιατρία σήμερα. Από ότι υπάρχει μια παράδοση στον ιατρικό κόσμο να στέκονται στο πλευρό του πιο αδύναμων. Θα έλεγα ότι οι γιατροί είναι το τελευταίο καταφύγιο των φτωχών και καταφρονημένων. Και υπάρχει μια ιστορία σε αυτή τη χώρα την οποία την παραγνωρίζουμε. Από τους γιατρούς που στον καιρό της μικρασιατικής καταστροφής οργάνωσαν τους πρώτους καταβλισμούς των προσφύγων που ήρθανε, τα χρόνια του εμφυλίου που στήσαν ολόκληρα νοσοκομεία στο βουνό, το Λαμπράκι. Πάντοτε οι γιατροί ήταν στην πρώτη γραμμή. Σε έναν καιρό λοιπόν κρίσης δεν θα μπορούσαν να λείψουν. Επειδή ακριβώς βλέπουν το πρόβλημα στη χειρότερη μορφή του. Ζουν τον ασθενή που δεν έχει τη δυνατότητα. Υπήρχε λοιπόν μια πολύ μεγάλη κίνηση. Αυθόρμητη τις περισσότερες φορές, να οργανώσουμε τη δουλειά μας, να οργανώσουμε τον τρόπο που βοηθάμε τους ασθενείς μας, ώστε να μπορέσουμε να τους εξασφαλίσουμε θεραπεία σε αυτούς που δεν είχαν πρόσβαση και τα αναγκαία φάρμακα. Στους γιατρούς κόσμος ήταν πολύ περήφανοι, διότι μιλούσαμε για κοινωνικά ιατρία. Στην πραγματικότητα ξεκινήσαμε ήδη από τη δεκαετία του 90, τότε που αφορούσε μετανάστες με θελοντές γιατρούς. Χαιρόμαστε που πολλαπλασιάζεται αυτό το πράγμα και είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει κάποιος ώστε να βοηθήσει ασθενείς που δεν έχουν πρόσβαση. Κάποιος που έχει ζάχαρο, όπως λέω, ένα απλό πράγμα, και δεν βρίσκει τα φάρμακα, δεν μπορεί να κλείσει ραντεβού εύκολα με γιατρό. Κάποιος πρέπει να τον δει. Ένα παιδί που είναι ανασφάλιστο. Κάποιος πρέπει να κάνει το εμβόλιο. Τι κάναμε λοιπόν, αυτοοργανωθήκαμε ώστε να είμαστε συνεπείς με τον όρκο και τις υποχρεώσεις μας. Πόσος κόσμος επισκέπτεται σήμερα αυτά τα κοινωνικά ιατρία πώς είναι και οι εργαζόμενοι γιατροί που ασχολούνται σε αυτά. Είναι εθελοντές. Δεν είναι έτσι. Και αυτό σημαίνει ότι δίνουν πέρα από το χρόνο τους για να συμμετέχουν. Εγώ μπορώ να σας αναφέρω τα νούμερα από τους γιατρούς του κόσμου. Ξέρω, σας είπα ότι πέρυσι ήταν περίπου γύρω στις 60.000 οι υποφελούμενοι σε 6 ιατρία. Υποθέτω ότι το ίδιο μεγάλο αριθμό είναι και στα υπόλοιπα κοινωνικά ιατρία.
δεν είναι αυξανόμενος αυτός ο αριθμός. Δεν είναι αυξανόμενος. Και υπάρχουν δύο πράγματα που είναι. Δεν είναι μόνο ο αριθμός αυτών που έρχονται και που, αν θέλετε, είναι και λίγο ντροπή για τη χώρα. Ένας άνθρωπος να καταφεύγει σε ανθρωπιστικές οργανώσεις. Ξέρετε, εμείς εδώ ντρεπόμαστε. Διότι ιδρύσαμε τους γιατρούς του κόσμου για να βοηθάμε να μεταφέρουμε την αλληλεγγύη της ελληνικής κοινωνίας στο ρήτο κόσμο. Για χρόνια πολλά δουλεύαμε στο Ιράκ, στην Αφρική και σήμερα κλείνουμε αποστολές και γυρίζουμε εδώ. Εδώ είναι η μάχη, εδώ στις γειτονιές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Μεταφέρθηκε από τον ρήτο κόσμο στην Ελλάδα. Ζούμε εικόνες οι οποίες θυμίζουν Λατινική Αμερική. Μπορεί να μας ενοχλεί ο όρος ανθρωπιστική κρίση, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Επομένως, αυξάνεται ο αριθμός των ασθενών που έρχονται και έχουν την εξής ιδιαιτερότητα. Είναι ασθενείς οι οποίοι ξέρουν το πρόβλημά τους και αναζητούν λύσεις, είναι χρόνιοι ασθενείς, όπου η μεγάλη αγωνία δεν είναι η ιατρική φροντίδα. Αν θέλετε, αυτό είναι το πιο εύκολο. Είναι η φαρμακευτική αγωγή. Ένας γιατρός που δεν έχει φάρμακα να δώσει στους ασθενείς του, ένας γιατρός που δεν μπορεί να βοηθήσει πολύ. Το να σας πω ότι έχετε ένα καρδιακό πρόβλημα, αν δεν μπορώ να σας υποστηρίξω, δεν έχει κανένα νόημα. Επομένως, μια δυσκολία είναι αυτή. Πού θα βρεθούν φάρμακα, δηλαδή, και αλήθεια, πού βρίσκονται. Τα φάρμακα προς το παρόν είναι από ένα τεράστιο κίνημα αλληλεγγύης που υπάρχει, κυρίως από πολίτες που μας δίνουν τα φάρμακα τα οποία δεν χρειαζόντουσαν, σε έναν βαθμό από εταιρείες, από φαρμακεία. Είναι αυτό που πλεονάζει. Αλλά πλέον δεν αρκεί. Διότι αυξάνεται η ανάγκη. Σας λέω, έχουμε χρόνιους ασθενείς που έχουν ανάγκη για μια συνεχή παρακολούθηση. Και ζούμε καθημερινά αγωνία ανθρώπων οι οποίοι γυρίζουν γύρω-γύρω τα κοινωνικά γιατρία ψάχνοντας να βρουν το φάρμακο. Αυτό είναι ντροπή για όλους μας. Και μιλάμε για την πρωτοβάθμια. Γιατί αν ένας άνθρωπος χρειαστεί μια παρέμβαση η οποία να χρειαστεί ένα χειρουργείο ή μια πιο ακριβή θεραπεία και είναι ανασφάλιστος, αρχίζει ένας ατελείωτος γολγοθάς. Τι κάνει ένας ανασφάλιστος που είναι καρκινοπαθής? Αλήθεια, τι κάνει? Δεν έχουμε πάρει καμία σοβαρή. Τι κάνει ένας άνθρωπος που χρειάζεται μια επέμβαση? Τι κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος, σας λέω, είναι διαβητικός και χρειάζεται μια σοβαρή και συνεχή παρακολούθηση και αγωγή? Τι κάνει, ξέρω εγώ, κάποιος ο οποίος έχει ένα σπάνιο νόσημα? Το ότι δεν μπορούμε να απαντήσουμε, εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να μας κάνει να ντρεπόμαστε. Αυτό είναι το λιγότερο. Πάλι είναι ηθικό. Το πρακτικό είναι να πρέπει να σκεφτούμε δύο πράγματα. Πώς θα πρέπει να ξαναφτιάξουμε, γιατί πρέπει και να προτείνει πράγματα. Από την αρχή ένα σύστημα υγείας, από τα κάτω προς τα πάνω, δίνοντας έμφαση σε αυτούς που το χρειάζονται πιο πολύ. Και το δεύτερο είναι να λάβει κανένας υπόψη τα κοινωνικά γιατρία. Υπάρχει μια μηχανία, το λέω ευγενικά, από την πλευρά της πολιτείας, κάνει ότι δεν τα βλέπει τα κοινωνικά γιατρία όταν δεν είναι εχθρική. Σήμερα υποκαθιστούν στις πόλεις τα πρωτοβάθμια κέντρα υγείας. Αυτό είναι. Το ιατρείο αυτό καλύπτει ανάγκες ανθρώπων που θα έπρεπε να καλύπτονται από αλλού. Οφείλουμε λοιπόν να τα συμπεριλάβουμε σε ένα σχεδιασμό ενός νέου εθνικού συστήματος υγείας, γιατί εδώ λύνονται προβλήματα και κανένας μπορεί να υποστηρίξει με απλό τρόπο. Εγώ πριν από αρκετά χρόνια, όταν είχα παρουσιαστεί στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, είχαμε προτείνει ένα πολύ απλό πράγμα. Δώστε μας γιατρούς που θα κάνουν το αγροτικό τους να δουλέψουν εδώ, έτσι, πληρώστε τους. Άρα αντιμετωπίστε ένα πρόβλημα ανεργίας νέων γιατρών και συγχρόνως με ένα πρακτικό τρόπο, απολύτως μετρήσιμος, βοηθήστε αυτά τα γιατρία. Άρα αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι παρά την ηρωική προσπάθεια των εθελοντών γιατρών στα κοινωνικά ιατρία, προφανώς το πρόβλημα δεν μπορεί να καλύψει, αυτή η εθελοντική εργασία την υποχώρηση του κράτους από τον τομέα της υγείας. Προφανώς. Είναι προφανέστατα. Και υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο εδώ. Δεν πρέπει τα κοινωνικά ιατρία να υποκαθιστούν ένα εθνικό σύστημα υγείας. Υποτίθεται ότι λειτουργούσαν συμπληρωματικά στο παρελθόν για τις περιπτώσεις αυτών που δεν μπορούσαν. Σας λέω, τα ιατρία των γιατρών του κόσμου τη δεκαετία του 90 και του 2000 βλέπανε μετανάστες. Αυτούς τους πρώτους πρόσφυγες που ερχόντουσαν, που υπήρχε μια δυσκολία να μπουν στο σύστημα υγείας. Τώρα βλέπουν και Έλληνες πολίτες, χωρίς να κάνουμε διακρίσεις. Εδώ είναι πραγματικά ένα ζήτημα που έβαλες, μια και το έθιξες. Οι μετανάστες, χωρίς που είναι ανασφάλιστοι στην δική τους πλειοψηφία. Εδώ υπάρχει και. Τι συμβαίνει? Οι μετανάστες είναι στην τύχη τους. Στην τύχη τους, κανονικά. Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και υπάρχουν πια ανασφάλιστοι που είναι άνθρωποι που ζούσαν πολλά χρόνια στην Ελλάδα, που απλά δεν μπορούν να ανανεώσουν την πράσινη κάρτα, γιατί είναι άνεργοι, έχουν δυσκολίες. Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε στις οποίες τους ζητάνε διπλά νοσήλια στα νοσοκομεία, χωρίς καμία εξήγηση. Διπλά νοσήλια σε νοσοκομεία από ότι οι Έλληνες πολίτες. Είναι μια δεύτερη κατηγορία. Και αυτό είναι επίσημη τακτική ή υπήρχε μια διάταξη, νομίζω ότι συνεχίζει να ισχύει, στην οποία οι υπήκοοι ξένων χωρών πληρώνανε επί 2,3, νομίζω ότι είναι κάτι τέτοιο, στη λογική ότι το σύστημα υγείας ήταν φτηνότερο σε σχέση με χώρες
τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πραγματικά απάνθρωπο. Βεβαίως. Δέστε τώρα, γιατί ξεχνάμε και κάτι. Ακριβώς αυτή η λογική που λέει ότι το σύστημα οφείλει να είναι μόνο σε αυτούς τους πολίτες της χώρας. Απέναντι σε αυτή τη λογική που αρχίζει να είναι ευρωπαϊκή, βρίσκονται Έλληνες πολίτες που ταξιδεύουν. Η εικόνα που έχουμε από τα πολυατρία των γιατρών κόσμου στις Βρυξέλλες ή το Παρίσι είναι ότι αυξάνονται οι Έλληνες που πάνε. Ξεχνάμε ότι ξαναγινόμαστε μια χώρα μεταναστών. Και το αυτό, το ανόητο, το μόνο για Έλληνες, το αντιμετωπίζουν οι Έλληνες. Γιατί ξεχνάμε οι Έλληνες που ταξιδεύουν ψάχνοντας να βρουν δουλειά, τα νέα παιδιά που φεύγουν, είναι ασφάλιστοι σε μεγάλο βαθμό. Και αντιμετωπίζουν το μόνο για Βέλγους ή το μόνο για Γάλλους. Λοιπόν, να το έχουμε στο νου μας αυτό το πράγμα. Το δεύτερο είναι ότι όταν μιλάμε για δημόσια υγεία, δεν μπορούμε να συζητάμε για διοικητικά μέτρα. Η φυματίωση δεν ξεχωρίζει ποιος είναι, ποιος δεν είναι. Αν δεν πάρεις μέτρα, θα πλωθεί σε όλους. Ο εμβολιασμός, για παράδειγμα, ή η στοιχειώδης αντιμετώπιση σχετίζεται και με τη δημόσια υγεία. Για να μην πω πόσοι ανασφάλιστοι άνθρωποι, κακώς. Μετανάστες στηρίζαν όλα αυτά τα χρόνια έτσι, την εθνική οικονομία. Δεν μπορούμε σήμερα λοιπόν να τους γυρίσουμε την πλάτη. Αλλά πάλι, ακόμα και άνθρωποι που ήταν ασφαλισμένοι 20-25 χρόνια και ξαφνικά βρέθηκαν ανασφάλιστοι, σήμερα βρίσκονται στην οδυνηρή κατάσταση και για αυτούς και για εμάς να αναζητούν τα φάρμακα και τη φροντίδα στα κοινωνικά ιατρία. Τουλάχιστον να αναγνωρίσουμε το ρόλο των κοινωνικών ιατρίων και αν θέλετε σε καιρούς κρίσης, γιατί η κρίση θα μείνει πολύ καιρό και η φτώχεια θα μείνει πολύ καιρό. Να παίξουν ένα ρόλο και να συμμετέχουν σε ένα καινούριο σχεδιασμό που θα λαμβάνει υπόψη του όχι αυτό που νομίζουμε, όχι μόνο το 40-50% που θα είναι ασφαλισμένοι, αλλά το σύνολο του πληθυσμού. Είναι εμφανές από όσα είπαμε προηγουμένως, ότι η δημόσια υγεία από την πλευρά της κυβέρνησης και του κράτους έχει αρθεί στη μοίρα της. Τίθε λοιπόν ένα ερώτημα. Αν οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, οι γιατροί, οι νοσοκομιακοί, όλοι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, έχουν μια αντιπρόταση για το πώς θα έπρεπε να λειτουργεί ένα αποτελεσματικό δημόσιο σύστημα υγείας. Οι ενώσεις των γιατρών έχουν καταθέσει απόψεις ξανά και ξανά. Το ίδιο και των εργαζομένων στα νοσοκομεία. Αλλά θα πρέπει κανένας να προσθέσει αυτό και τους ξεχνάμε. Τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες υγείας και που δεν ακούμε πολλές φορές τις φωνές τους. Τους ασθενείς, ειδικές ομάδες. Ας πούμε, ακούω, είναι πολύ ενδιαφέροντα όσα λένε οι καρκινοπαθείς, που είναι μια πολύ ιδιαίτερη ομάδα. Έτσι. Πρέπει λοιπόν όλες αυτές οι απόψεις οι επιμέρους να μπουν σε ένα δημόσιο διάλογο που να αποτελεί να είναι δεσμευτικός ώστε να κάνουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι να ξεκινήσουμε από την αρχή ένα εθνικό σύστημα υγείας, να απαντήσουμε στο ερώτημα θέλουμε ή όχι ένα εθνικό σύστημα υγείας. Και το δεύτερο είναι πώς αυτό ξεκινώντας από τα κάτω θα καλύπτει σε καιρούς κρίσης αυτούς που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και οι φτωχοί έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και πώς θα δίνει ευκαιρία σε όλους. Εγώ παίρνω, μου είχε εντυπωθεί από μια μεγάλη συνάντηση που βρέθηκα στην Αυστρία Ευρωπαίων γιατρών που συζητούσαν ακριβώς την άποψη των Σουηδών. Ξέρετε, έχουν το καλύτερο σύστημα υγείας στον κόσμο. Επειδή λένε ένα πολύ απλό πράγμα. Ότι τα συστήματα υγείας για να είναι τέτοια πρέπει να άρουν ή να περιορίζουν κάθε φορά τη αδικία. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Εδώ έχουμε ένα σύστημα υγείας που μεγαλώνει την αδικία. Πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν ανάποδα και να το ξαναφτιάξουμε από την αρχή. Όπως ήταν, όπως ξεκίνησε να φτιάχνει τη δεκαετία του 80. Είναι μια μεγάλη συζήτηση, αλλά για να γίνει πρέπει να συμβούν δύο πράγματα. Να δίνεται λόγος, και όχι αποσπασματικά, σε αυτούς που λειτουργούν το σύστημα υγείας. Και που είναι οι γιατροί κατά κύριο λόγο αυτό. Οι γιατροί, οι εργαζόμενοι. Θα σας έλεγα ότι οι εργαζόμενοι μπορεί να είναι και πιο σημαντικοί τους γιατρούς. Οι νοσηλευτές και οι ασθενείς. Να ακούσουμε. Και το δεύτερο είναι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις να ακούνε. Διότι κάθε φορά, και δεν είναι τωρινό. Εγώ, όσο θυμάμαι, κυβερνήσει του τομέα της υγείας, υπάρχει πάντα μια επιτροπή σοφών που έρχεται απ' έξω ή που μεταφέρει έτσι κάποια συστήματα, χωρίς να καμία συζήτηση, ουσιαστική συζήτηση, όχι προσχηματικό διάλογο, και να παρουσιάζουν ένα σχέδιο το οποίο κανένας δεν ξέρει αν λειτουργεί ή όχι. Ας πάμε ανάποδα. Και είναι μια ευκαιρία, γιατί αν καταλαβαίνω, θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα και ένας μεγάλος τέτοιος διάλογος. Αν μιλάμε για την επόμενη μέρα, γιατί σας λέω, θα μείνουμε σε αυτό και σε κρίση πολλά χρόνια, νομίζω ότι το έχουμε εμπεδώσει όλοι. Να ξαναστήσουμε ένα σύστημα από την αρχή, το οποίο το κύριο χαρακτηριστικό του θα είναι αυτό. Θα μειώνει κάθε φορά την αδικία. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει και ένα κράτος που να το στηρίζει οικονομικά, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό προφανώς, που είπαμε. Προφανώς. Προσχηματικά μιλάνε και κατηγορούν διάφορες. Ο βασικός στόχος του κράτους σήμερα είναι απλώς να κάνει περικοπές. Προφανώς. Για να πληρωθούν οι δανειστές της χώρας. Όχι αυτό γενικά είναι. Περικοπές. Περικοπές σε κρίσιμους τομείς, όπως είναι η πρόνοια. Αυτό
και είναι μια μεγάλη συζήτηση, γιατί είναι μια ευρωπαϊκή ιστορία, η οποία γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Κόβουμε από αυτά που θυμούμε αντιπαραγωγικά. Έχει επικρατήσει η άποψη ότι οτιδήποτε σχετίζεται με την πρόνοια ή τη δημόσια υγεία είναι αντιπαραγωγικό και πρέπει να κόβεται. Δεν κόβονται, ας πούμε, από άλλα πράγματα όπως είναι, ξέρω εγώ, η ασφάλεια. Μάλιστα, ένας ασθενής μου είπε, είχε απόλυτο δίκιο, ότι εγώ είμαι ανασφάλιστος γιατί δεν μπορώ να πάρω φορολογική ενημερότητα, για παράδειγμα, και δεν έχω δικαίωμα ή δεν έχω πλέον στα ασφαλιστρά μου και δεν έχω δικαίωμα στο σύστημα υγείας. Αντίστοιχα, αν συνέβαινε στην ασφάλεια, θα έπρεπε όταν κάποιος πάει να με κλέψει να πάω στο αστυνομικό τμήμα και να πούνε: ξέρετε, δεν έχετε πλέον στους φόρους, δεν μπορεί να έρθει ο αστυνομικός να σας βοηθήσει. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει προνομιακά στον τομέα της πρόνοιας οι περικοπές. Αυτό χρειάζεται συνολικά μια άλλη πολιτική. Πρέπει κανένας σε καιρούς κρίσης να δει τι χρήματα έχει και υπέρ ποιανού τα διαθέτει. Δεν θα πω λεφτά υπάρχουν. Είναι, έτσι, είναι προφανές ότι λεφτά δεν υπάρχουν. Αλλά ιεραρχείς τις ανάγκες σου. Και κατά τη γνώμη μας, η προστασία της δημόσιας υγείας, η προστασία των πιο φτωχών ανθρώπων, οφείλει να είναι προτεραιότητα. Και δεν κοστίζει πάντα πολύ. Εγώ δεν αναρωτιέμαι πόσο τέλος πάντων θα κόστιζε μερικές χιλιάδες γυναίκες ανασφάλιστες να γεννήσουν με ασφάλεια. Έχουμε προτίμημα σε ένα συγκεκριμένο πράγμα, να έχουν, ξέρω εγώ, βιβλιάριο πρόνοιας. Τι θα κόστιζε, για παράδειγμα, το να έχουν όλοι οι άνθρωποι, όλα τα παιδιά. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Από εκεί ξεκινάς. Αλλά αυτό απαιτεί ένα πράγμα, στο οποίο οφείλουμε να συμφωνήσουμε. Ότι η πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη είναι αγαθό, είναι δικαίωμα και όχι πολυτέλεια. Αν δεν συμφωνήσουμε σε αυτό, τότε προφανώς η συζήτηση δεν έχει κανένα νόημα. Κάποιοι θα συνεχίζουν να κόβουν χρήματα από εδώ, αφήνοντας για άλλα πράγματα, και κάποιοι απλά θα συνεχίζουν να φωνάζουμε, υπερασπίζοντας την πράξη τους πιο φτωχούς από τους ασθενείς μας. Γιατρέ, εκ μέρους της δημοσιογραφικής ομάδας του Left.gr, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή τη συνέντευξη που μας παρακολουθήσατε. Και εγώ εκ μέρους όλων των εθελοντών, γιατί είναι μια ιστορία κοινή, να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον και απλά να πω ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε 23 χρόνια στον τρίτο κόσμο, θα το κάνουμε εδώ, γιατί λέμε ένα πράγμα στους γιατρούς του κόσμου, ότι εδώ καταπολεμούμε κάθε ασθένεια, ακόμα και την αδικία. Πολύ ωραίο και σας έχουμε καλή δύναμη να συνεχίσετε τον καλό αγώνα σας. Να είστε καλά.